Νέα ραντεβού άνοιξαν για τον εμβολιασμό των παιδιών κατά της COVID-19 στην Κρήτη, καθώς από τις πρώτες μέρες λειτουργίας της πλατφόρμας είχαν εξαντληθεί και συμπληρωθεί οι ημερομηνίες. Οι ενδιαφερόμενοι γονείς είναι εκατοντάδες που, βλέποντας την πορεία της πανδημίας, αποφάσισαν να προστατεύσουν τα παιδιά τους με το εμβόλιο. Οι πλατφόρμες που λέμε, τις λέμε, γέμισαν και αναγκαστικά οι ΥΠΗ άνοιξε νέα γιατρία. Τώρα έβαλε σε εμάς, εμείς θα τρέχουμε τρεις γραμμές του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, που σημαίνει περίπου 300 παιδιά τη μέρα. Είναι πολύ μεγάλη αριθμή αυτή. Αλλά τι να κάνουμε, τα παιδιά θέλουν προφανώς τα εμβόλια. Οι σκέψεις και οι αμφιβολίες ήταν πολλές, ιδιαίτερα το πρώτο διάστημα. Ωστόσο, από την ανωδική και ενθαρρυντική πορεία των εμβολιασμών, διεφάνει ότι πολλοί γονείς ζήγησαν τα πλεονεκτήματα του εμβολιασμού και τους φόβους τους και αποφάσισαν να ακολουθήσουν την επιστήμη. Και τα μικρότερα, ναι, όλα. Δεν είχαν αμφιβολίες για να... Όχι, αυτό εξαρτάται και από τους γονείς και από άλλους παράγοντες. Είχαμε και ένα με κορονοϊό που μπήκε νοσοκομείο, οπότε το καταλάβανε καλύτερα. Άρα και γιατί τα μικρότερα φοβάμαι. Παιδιά. Ναι, ναι, ο εγγονός μου. Δεν είχαν αμφιβολίες. Για να το κάνουν, ίσως και να αναγκάστηκαν κιόλας, αλλά νομίζω αυτή θα είναι η λύση. Και το τέταρτο κοντεύομαι. Μικρά. Ευχαριστώ. Μεγάλα, μεγάλα, μεγάλα. Τα μικρότερα παιδιά θα τα εμβολιάζετε. Βέβαια, βέβαια. Επειδή έχουν κάνει κάτι σαν hotline, δηλαδή λέμε στους γονείς ότι την τάδε συγκεκριμένη ώρα, αν υπάρξει παρενέργεια, θα μας πάρει τηλέφωνο. Άρα μέχρι τώρα τα παιδιά θα παρακολουθούμε κλειστά. Καταλαβαίνετε πώς, ένα πολύ κλειστό σύστημα. Μέχρι τώρα τουλάχιστον δεν έχουμε έτσι, για ανεπιθύμητα συμβάματα, τίποτα παράξενο. Ταυτόχρονα αγωνία επικρατεί για το άνοιγμα των σχολείων μετά τις γιορτές. Οι επιστήμονες θα εκτιμήσουν την κατάσταση και θα καταλήξουν στην εισήγησή τους, με το Υπουργείο Παιδείας πάντως να διαμηνύει ότι θέλει ανοιχτά σχολεία και παιδιά που θα βρίσκονται κοντά στους δασκάλους και τους φίλους τους και όχι στα σπίτια. Είναι παράκληση, ξέρω αν μπορείτε να επηρεάσετε εσείς, να μην ανοιχτά όσο μπορούμε. Τα παιδιά δεν είναι μόνο τα γράμματα. Είναι των παιδιών η ζωή, το σχολείο, το φροντιστήριο, το παλέτο του. Τα παιδιά με σπίτια δεν κάνουν. Άρα θα προσπαθήσει η πολιτεία, πιστεύω, να προσπαθήσουμε κι εμείς τα παιδιά, τα σχολεία να μην ανοιχτά με κάθε θυσία, με κάθε τρόπο. Πάντως στην Κρήτη ήδη πολλά παιδιά έχουν εμβολιαστεί και άλλα προγραμματίζεται να κάνουν το εμβόλιο μέσα στις γιορτές, με την ελπίδα να κερδίσουν και πάλι μελλοντικά μια ανέμελη παιδική ηλικία, αλλά και την αγκαλιά των παππούδων τους. Η Όμικρον σαφώς έχει πολύ μεγάλη μολυσματικότητα, από ό,τι φαίνεται έχει πάρει το πρώτο χέρι στην Ελλάδα ήδη σε συχνότητα στα άλλα στελέχη, όμως από ό,τι φαίνεται δεν έχει την ίδια βαρύτητα που είχε για παράδειγμα η Δέλτα, δηλαδή βλέπουμε πολύ κόσμο να νοσεί από την Όμικρον, αλλά λίγους τελικά να μπαίνουν στο νοσοκομείο ή στις μονάδες. Στα παιδιά αυτό που λέω ισχύει.